Ναι, ναι. Έφερα και εγώ το Πάσχα. Μεγάλη συνάντηση. Έλα που σηκώνω στην τάμπη. Τι για σένα ήρθε. Για μένα όχι, ε. Αυτό όχι, για σένα. Σένα σε πρέπει. Πρόσεχε, να έχουμε πρόβλημα. Γιατί, από τα φιλιά λες. Δύναμη, σε βλέπω, μια χαρά, μια χαρά. Καλές δουλειές. Καλές δουλειές, τι να κάνουμε. Μπράβο σας. Μας κάνετε να κάνουμε. Να το κύψω την κόρτα γι' αυτό, αλλά εσείς θα κάνετε καλά. Πολιτική είμαστε. Είναι καλά. Μια στο συνδέσμα και εκθέτεις φυσικά. Και βλέπουν, άρε, αυτό. Και ο... Αυτό το πλένε, νομίζω ότι... ο πρόεδρος... Ο πρόεδρος της Συνδέσμου Εξαγωγείων Βορείου Ελλάδος, ο κύριος Καπούλης, είναι ο ταμείας. Χαίρετε πολύ. Τι κάνετε, χαίρετε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη μου, καλά, καλές δουλειές. Καλές δουλειές να είστε. Καλά, να είστε γεροί, καλές δουλειές. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς δεν υπάρχει έκκληση σαν λίγη. Εγώ χαίρομαι πολύ που ο κ. Ιωαννίδης με εξεκτίμησε, γιατί είναι μεγάλη. Πολύ σε ταλέντο και θα εξελιχθείς σε μεγάλο αστέρι της τηλεοράσης. Θα εξελιχθείς. Όλοι αυτοί που είναι δεν πρέπει να προφάσουν. Θα έρθεις όμως την τρίτη στο στούντιο που είπαμε. Είμαστε στο γη, το δαχτυλίδι της Άδας Απλάνης. Τι λες, τι λες. Εσύ που το ξέρεις. Είπα του φέρατε για... Δεν μου έκανες ένα εγκίνηνο που είναι. Πού το. Έρχεται μια πρόταση. Τώρα θα δείτε τι έχει στο περίπτωρο. Θα έρθείτε μαζί μου και την πρόταση την έχω έτοιμη. Θέλω να μου κουβαλήσετε τους καλύτερους γεωγράφους Έλληνες. Σόι, τέλος πάντων. Η οποία λύσει. Να το κάνουμε σαν event, λες. Αν θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά, αυτό πρέπει να το κάνουμε με πολύ στοχευμένες. Από αυτήν την παρέλαβα το Σουλής. Α, ναι, έλα, βέβαια. Κούντος. Εδώ είναι, εδώ μπροστά μέσα. Καλές δουλειές, υγεία, δύναμη. Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι πολύ. Είναι εξαιρετικό αυτό που κάνετε και μπράβο σας. Είναι μέσα. Δεν σας βοηθάει το πολιτικό πλαίσιο, καταλαβαίνω, γιατί έχει πολύ μεγάλη αισθάνεια. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το προσφέρουμε. Τρώγαμε τις, πώς τα λένε, τα πουλόνια. Από τότε. Έκανε αγώνα με μια πουλόνια στο κόμμα. Μια φωτογραφία να βγούμε λίγο όλοι μαζί, στη μένει πιο καλά. Έλα, πρόεδρε. Έλα, πρόεδρε εξαγωγέων, έλα εδώ. Έλα, λουφάκι. Μη λουφάζεις, λουφάκι, έλα από εδώ. Κάτε καλά, έτσι. Γίνεται χωρίς φωτογραφία, αλλά όμως δεν είναι φωτογραφία. Όμως δεν είναι φωτογραφία. Μια κάνει κύριο Πάτρα. Όχι, απλά μου έπεσε το επειδή είναι. Όχι καλά, ναι, λες, όχι γλυκά, όχι δεν θέλω να Και η δεύτερη εξερώγη σε αυτή δηλαδή προφορά στις ομαδικές απολύσεις και στα περιθώρια αγοράς ενέργειας για μένα είναι πολύ πιο χρήσιμο. Μα να σας πω κάτι, μιλάμε για τα 3,6 και τα 5,4. Αν έπρεπε να κάνουμε κάτι, έπρεπε να πάμε μέχρι τώρα τα 3,6 δι και ό,τι δεν φτάνει από τα 5,4. Γιατί τα 3,6 είναι μείωση των εξόδων του δημοσίου, ενώ τα 5,4 είναι λεπτά που αφαιρούνται από τον ιδιωτικό τομέα. Η διαφορά μας, που λέει ο κόσμος όλοι ίδιοι είστε, η διαφορά μας είναι βαθιά πολιτική. Εμείς πήγαμε και περικόψαμε δεπάνες στο δημοσίο τομέα, ενώ και αυτός είναι πάγοντας, και πέσαμε με όλα τα προβλήματα που είχαμε. Αυτοί προστατεύουν ένα στρώμα που είναι όλοι όσοι δεν μπορούν να ρεφάρουν για να σας το πω πάρα πολύ απλά από τους αγοράς και έχουν αυτή την εκλογική βάση. Και δεν ενδιαφέρονται τι κάνετε εσείς. Εγώ πληρώνω 60% του εκλογικού όρου. Επίσης καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πληρώσετε υπαλλήλους προκειμένου να... και να έχετε και πρόσωπο στις αγοράς που είναι πολύ σημαντικό και πρόσωπο στην ρευστότητα που είναι και σημαντικό. Πού και άσχετο. Αυτός δεν έχει πελάτη εσάς. Αυτός έχει πελάτη του συνταξιού του τον οποίο και γι' αυτό το λόγο
εγώ πιστεύω ότι είναι δυστυχώς. Στις ασφαλιστικές φορές και θα χρειαστεί να ξανακαλύψει τρύπα. Το fiscal gap δεν καλύπτεται με αφαίρεση χρημάτων, καλύπτεται με εξπάνσεις. Παντούς όλο τον κόσμο. Ένα κρυματικό ρεπορτάζ με πείσμα, διαπιστώνουμε καθημερινά με πείσμα, θέλουν να μαυρίσουν οποιοδήποτε καθαρό αφημί υπάρχει. Με πείσμα. Γιατί άμα σε φέρει, στο όριο, και εγώ δεν θα πληρώσω. Και την ίδια ώρα ζητάς να μην πληρώνεις. Δηλαδή, είδε ή δεν κυνηγάει τα χρέματα. Εγώ που πληρώνω ρεύμα, αισθάνομαι κάτι σαν ηλίθεια. Οικιακό ρεύμα δεν πληρώνει κανένα από αυτού. Και οι ΔΕΗ. Δεν ξεκινά μια διαδικασία να κινείται, να δει ποιοι μπορούν και ποιοι δεν μπορούν. Τι είναι αυτό, πώς δεν επιστρέψει στον έλεγχο προηγούμενο, λέω ένα παράδειγμα. Γιατί έτσι δεν είναι. Τι είναι αυτό. Έχει ευχαριστώ πολύ. Σας απολαμβάνουμε τηλεοπτικό. Έστω και σαν επιβουλευτή. Γι' αυτό πιστεύουμε και εγώ. Πριν 24 χρόνια όταν ήσασταν στα νησί στο δημοτικό, εδώ ήμουνας πρώην του συνδέσμου. Είδες πόσο ευαίε. Δεν είσαι τόσο μεγάλος. Είναι 65 γεμάτα. Πόσο? Εγώ πάρα γεμάτα. Είναι εξαιρετικά. Ναι, ναι, είδες τι, το κομπλιμέ, δεν το προσπαθούσα. Άντρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέτε ότι είναι τόσο μικρή. Γιατί πήρα αέρα, λες, σε γλύζω κάτι, αλλά αισθάνομαι τόσο άρεγα. Είναι πολύ φαμίλια face, ε. Το μαράκι εδώ κάνει ό,τι μπορεί, αλλά φωνή όντως είναι τέτοιο. Όχι, πρέπει να φωνάζουμε, δεν γίνεται. Πρέπει να φωνάζουμε, τι. Δεν φωνάζουμε. Μαράκι λέω κάνει ό,τι μπορεί, αλλά φωνή μου όντως συντηρεί του κύριε Παραλάβη. Όχι, όχι, δεν φαρά. Οι γυναίκες, επειδή είστε κάλτσες, επειδή άντρες δεν έχουν, πρέπει να βρείτε τρόπο όπως κάνει ο μάντος στο σπίτι. Εσείς να θέλετε το μάντος μέσα στο σπίτι. Το κάνω. Κοίτα, άξι να δεις. Είμαστε μικρό ποσοστό, αλλά οφείλω να πω ότι οι γυναίκες και οι γυναίκες όλες τις επαναστάσεις είναι απίστευτο. Κάτι που δεν είχαν οι προηγούμενοι, για να λέμε αλήθειες. Δηλαδή, δεν βλέπω ότι εννοείται πως είναι αυτό το όνομα. Ο πρόπος παίρνει σε ένα πρωτόκολλο. Και τώρα πραγματικά εγώ το παρακολουθώ, πιστεύω ότι η πορεία σας στο Ευρωκοινοβούλιο είναι πολύ θετική και για την χώρα αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ, λοιπόν, να ξέρετε και πρόεδρο σας, η Μαρία Μακουσίτση που ήρθε και έχει στη διάθεσή του και ένα υλικό που κάναμε μια μεγάλη συζήτηση για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και θα είναι στη διάθεσή σας γι' αυτό, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν υπάρχουν στα δομάτια της. Και σίγουρα χρειάζεται υποστήριξη την ώρα που στη χώρα τα πράγματα δεν είναι όπως πρέπει. Τα δεδομένα της Ελλάδος λένε ότι μόνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να σηκώσουν την. Και της Ευρώπης επίσης, να ξέρετε. Γιατί όχι, εμείς είμαστε πολύ περισσότερο, γιατί είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση της Ευρώπης. Έχει άλλη πρόσφαση στα χρηματοδοτικά. Είμαι από 50 και πάνω. Εδώ μιλάμε για μικρές βιοτεχνίες, τουλάχιστον για την κοινοποίηση μιλάμε. Μικρές βιοτεχνίες, που είναι ο βασικός ο παραγωγικός ιστός της περιοχής. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ και ό,τι θέλετε να δείτε, θα σας δω. Να είστε καλά. Μεγάλη μου τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, τι κάνετε. Είμαι ο Κυριάκος Σουλφάκης. Ο πρόεδρος του συνδέσμου του από τότε που ήμουν εσένα και είχα τίποτα έξω. Αλλά τώρα μεγάλωσα και δεν είμαι γιατί σου πάρω τις πέτρες. Να το χαίρεστε. Να χαίρεστε το παιδί σας.
Για να σας δω λίγο. Κοίταξε, δεν είναι πρόταση. Θέλω να σου πω όμως πάρα πολύ σοβαρά. Σοβαρά θέλω να σου πω ότι εγώ είμαι με το Σπύρο. Ποιο Σπύρο? Το Σπύρο, το σύζυγο. Και να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί σε βλέπω εγώ. Ωραία, τότε πρόταση στην Μαρία, όχι πρόταση σε εσά. Εγώ είμαι το Σπύρο, το σύζυγο τη Μαρία. Δηλαδή είναι. Παίρνει από αυτό. Πολύ ωραίο. Έχει πράσινο φόβο, δεν πειράζει. Έτσι λοιπόν, τώρα πια δεν έχει. Α, άμα θέλουμε να ανταλλάξουμε μετά. Το πράσινο που το κοιτούσε περίπου. Δεν έχει Λάζαρε. Να έχει λίγο αντίδεση. Να έχει λίγο αντίδεση. Οπότε σας το δίνω με την προϋπόθεση ότι αυτό θα είναι για την... Αλλά θέλω λίγο ότι είναι ωραίο που σκεφτείτε. Είναι ένα μεγάλο έξοδο να κάνεις ένα πάντα διεθνές γραφείο να στο κάνεις. Όμως το αποτέλεσμα θα είναι ποιος. Επειδή η βοήθεια η δική σας είναι σημαντική σε αυτό. Θα τα πούμε και μετά, ναι, για το πώς σκέφτομαι και άλλα πράγματα για να επιτέλους να απεμπλακούμε. Ναι. Να απεμπλακούμε λίγο από το... Γιατί έχουμε γνωριστεί, βεβαίως. Τι κάνετε κύριε Βίσιο, έχουμε γνωριστεί καλά. Καλά έτσι δε. Δόξα το δω εσείς. Κύριε Μάντσαρης, από τις μεγαλύτερες και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγείων Βορείου Ελλάδος. Τι κάνετε, είναι και πολύ κοινά. Ποιος μου είναι πολύ ωραία η προσπάθεια το οποίο νομίζω το μπορούμε σε σταθερό το πλήρες. Το βασικό είναι η βίζα που είναι σημαντικό. Αυτό είναι μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης ότι δεν πρέπει να έχει το απαραίτητο σε σχέση με τη ζήτηση που είναι φανότερο και διαμορφώνει και πολύ. Και υπάρχουν πολλοί Ρώσοι οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Βλέπω κάποιες τιμές. Και φέτος ιδιαίτερα που και λόγω Τουρκία θα έπρεπε να είναι... Ακόμη και πιο ανοιχτό. Γιατί θα έπρεπε να κάνουν πρόβλεψη για μεγαλύτερη ζωή. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα σχετικά. Πάμε όμως πολύ που έβαλε την πλατφόρμα και δεν άλλαξε τα πόντζι. Ως άντρας, άντρας, τι καλύτερος. Βάλε και το παλτό. Έλα, να πάρουμε ένα παλτό. Ό,τι θέλεις. Έλα, τι φωτογραφία θες. Τι κάνει ρε κατευθείαν. Αν θέλει δικιά του, τόσο είναι δικιά του. Τι περίμενα. Πού τον έχει το μήτρο. Τι κάνει, καλά. Α, έφυγε. Φιλά και πολλά δηλώσεις. Και εσύ να πας πίσω. Ωραία, αδελφό, ρε, ρε, στέλνια, ρε, γαμώτημα. Τι ιστορία, ρε, έρχομαι, ρε, τι ιστορία, ρε. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Είστε καλά. Σε βλέπω μια χαρά. Είδατε, βρεθήκατε έξω. Όταν σας βλέπω, νιώθω μια μεγάλη χαρά. Καλές δουλειές όμως εδώ στο μαγαζί. Πού είναι ο πρόεδρος. Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Γαλαζοέματι, ξέρεις. Όλοι γαλαζοέματι είμαστε εδώ. Εδώ θα τραβήξετε πολλές φωτογραφίες με τα κορίτσια μας να μας πλησιώνουν. Και τον γιο τον έχουμε αντιπρόεδρο. Αντιπρόεδρος, που ήταν στην Ελλάδα. Τυχαίο το γεγονός ότι είναι γαλάζια στην κορίτσια. Τυχαίο είναι ότι είναι γαλάζια. Εδώ είμαστε μόνο γαλάζια. Μπλε άστρο είμαστε. Στέλνει από εδώ, εσύ κοντά μου. Πρόεδρε, πού είσαι. Και ο πρόεδρος, και ο πρόεδρος. Έλα, πρόεδρε. Έλα, πρόεδρε. Έλα και ο κύριος ο άλλος πρόεδρος. Ο Φάκης, πρόεδρος των εξαγωγείων. Είναι πολύ ελάχιστο, ε. Καλύτερο παιδί, Αστέρι. Πάρα πολύ. Είναι δικό μας παιδί. Θέλω πάρα πολύ. Κατάλαβες τι εννοώ. Hi, I like it. I like it. Τι γίνεται, πώς είστε καλά. Τι κάνεις, κορδάρα μου. Και εδώ. Είστε καλά. Παντού, παντού, παντού. Α, μιλούσαμε 20 λεπτά με τον Μίλτο. 20 λεπτά με τον Μίλτο. Ναι, δύο μέρες. Ωραία, πώς είστε. Είσαι ένα διήμερο πολύ νομοσχέδιο παιδείας. Χαίρετε. Όλες οι φίρμες ήρθαν. Όλες οι φίρμες. Τι κάνετε. Καλές δουλειές. Καλές δουλειές. Καλές δουλειές. Καλές δουλειές. Καλές δουλειές.
κάνετε, είστε καλά, Ο κύριος από Αμερική. Hello. Αβραάμ Ελληνικά. Χρόνια σας πολλά. Καλές τιμές. Βουλευτές μας, καλή, έτσι. Νέα Δημοκρατία, εδώ να βλέπουμε. Τι, κάνουμε εκλογές ή πουλάμε γούνες. Όχι, πουλάμε γούνες. Δεν κάνουμε εκλογές. Βοηθάμε στη γούνα. Βοηθάμε. Όσο μπορούμε. Αλλά πίζεις δεν βλέπουμε. Άιντε ρε, αλλά είναι δυνατόν. Μου λέει κουράστηκα. Λέω εδώ στην Καστοριά, κουράστηκα να περπατάς. Πας στην Αθήνα, λέω. Πρόεδρε, κάποιοι δεν ήθελαν να έρθει εδώ. Ακούστε, λέω. Πάνε στην Αθήνα, λέω. Δεν κουράζονται. Έχουν να δουν λίγες επιχειρήσεις. Εδώ πέρα κουράζονται. Πολιτικό το λόμπι, γιατί δεν το παίρνει η Ομοσπονδία όλο εξαιρετικό. Έτσι είναι. Το πολιτικό το λόμπι το παίρνει η Ομοσπονδία. Σε παίρνω, με παίρνει. Σε παίρνω, να αποκριθήκαμε τελικά. Έτσι. Σε καθίστε, έρχομαι. Πρόεδρε. Δεν είναι 8. Πρόεδρε. Καλώς τις γυναίκες που μας υποστηρίζουν. Τις Μαρίες. Καλώς τις Μαρίες. Πρώτα απ' όλα την φιλοξενούμενη πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε καλά, Γιάννη, καλές δουλειές, καλές επιτυχίες πάντα. Μια πολύ ωραία διοργάνωση. Μία φωτογραφία να βγάλουμε έτσι όλοι μαζί. Μόλις είναι τις γυναίκες με κατέληψη. Μόλις είναι εδώ, προσπαθούν. Σάκης. Έλα από εδώ. Πρόεδρε, έλα από εκεί για να φαίνεται η Ελληνική Ομοσπονδία. Από εκεί για να φαίνεται η Ελληνική Ομοσπονδία. Έλα προς τα εδώ για να φαίνεται η Ελληνική Ομοσπονδία. Εντάξει, είμαι εγώ. Εγώ είμαι Ελληνική Ομοσπονδία. Πάει και τον πρόεδρο από το νησιά της. Ανοίξτε λίγο με κρύβο. Είμαστε εντάξει. Κλάδος της γούνας έφερε. Εμένα όμως παιδιά θα πάγαμε όλα. Λοιπόν, κατσάκι έχουμε. Και ένα ψυχτικά. Ψυχτικάκι μόνο. Είναι πραγματικά και όλα στην Ελλάδα. Και το έργο Ήταν και προχθές την Πέμπτη. Γιατί έπαιρνε τώρα την Περιφερειάρχη. Το οποίο είναι όμως πανελλήνιο.
Σας ευχαριστώ για μένα. Μπορώ να το πάρω με το πλάνο. Όχι, θα κάνεις το πρόβλημα εδώ πέρα. Όχι, είναι φιαλωμένο. Παίρνουν και κάτω στην Αθήνα. Είναι από τα καλά τα ελιαστά. Λοιπόν, τώρα για να σου λέω αλήθεια, εγώ αυτό δεν μπορώ να το πάρω με το πλάνο. Ναι, και στη δίνει τα κρασάκια. Η Μαρία θα βγει κάτω να το φέρει. Θα σας έχουμε έτσι και εδώ σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Εγώ πίνω κρασί. Λοιπόν, πάμε Γιάννη.